Η 15η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην αγρότησα, τη γυναίκα που συνδυάζει ακούραστα την εργασία στα χωράφια με τα οικογενειακά της καθήκοντα. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να συνεισφέρει αποφασιστικά στην παραγωγή και την οικονομία, καλύπτοντας αμέτρητες ανάγκες με την αφοσίωσή της. Εργαζόμενες πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες, οι αγρότησες είναι η ψυχή της υπαίθρου. Ξυπνάς λοιπόν από τις 6, φτάνεις για ύπνο αργά το βράδυ, 12-1. Γιατί εκτός από τις ώρες που βλέπεις το θερμοκήπιο, έχεις και μια οικογένεια, έχεις σπίτι, ρούχα, πλήσιμο, μαγειρέμα, μαζέματα. Και το χωράφι είναι μια δουλειά που χρειάζεται όσες ώρες μπορείς να είσαι μέσα, πάντα θα βρίσκεις να κάνεις δουλειές. Οι αγρότησες που ασχολούνται με τα χωράφια τους μόνο, είναι ηρωίδες. Διότι είναι μάνες, σύζυγοι, γιαγιάδες, έχουν πολλά. Είναι ηρωίδες. Η αγρότησα δεν γιορτάζει με αργία, καθώς η φύση δεν γνωρίζει αναβολές. Από το χάραμα μέχρι τα μεσάνυχτα, οι γυναίκες αυτές μοχθούν καθημερινά στα θερμοκήπια, χωρίς να σταματούν για ξεκούραση. Συνδυάζουν τη σωματική καταπώνηση με τη φροντίδα της οικογένειας, βρίσκοντας δύναμη και κίνητρο μέσα από τους καρπούς της δουλειάς τους και την αγάπη των δικών τους ανθρώπων. Να νιώθουν περήφανες για τη δουλειά που κάνουν. Να είναι δυνατές, υγιείς και όσο μπορούν να αφήνουν και λίγο χώρο για τον εαυτό τους πότε-πότε. Δεν μας βοηθούν από το κράτος σε πολλά κομμάτια που θέλουμε. Δηλαδή ακόμα και τους εργάτες γης που απαιτούμε, ενώ έχουμε κάνει χιλιάδες αιτήσεις, δεν μας φέρνουν εργάτες. Τώρα καλούμε από άλλες περιοχές, από το Νεπάλ, από το Βιετνάμ, από διάφορες και πάλι... Είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Η συνεισφορά τους είναι ανεκτίμητη όχι μόνο για τα προϊόντα που παράγουν, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Η κάθε αγρότησα, μητέρα και εργαζόμενη είναι ένας ακούραστος μαχητής που δίνει το παράδειγμα της ανθεκτικότητας και της δύναμης.